Ένταση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στις Κουριές Χαλκιδικής στη διάρκεια συγκέντρωσης διαδηλωτών που αντιδρούν στη λειτουργία μεταλλείων χρυσού. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για απρόκλητη επίθεση, ενώ οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν επίθεση από τα ΜΑΤ και μεταλλορύχους. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 τραυματίες, ενώ αναφέρουν ότι τα ΜΑΤ προχώρησαν σε χρήση χημικών και έριξαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για απρόκλητη βία, προπυλακισμούς και επίθεση με πέτρες. Τόσο δύσκολα είναι τα πράγματα πλέον, πρέπει να ανησυχούμε και για σωματική ακεραιότητα ανθρώπων. Τα πράγματα δεν είναι τώρα δύσκολα. Τα πράγματα τώρα μερικά κανάλια θυμήθηκαν να δουν ότι είναι δύσκολα. Τα πράγματα είναι δύσκολα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ο αγώνας αυτός βέβαια δεν ξεκίνησε σήμερα, ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν. Το θέμα είναι τώρα ότι η κυβέρνηση με τον κύριο Λαφαζάνη και τον κύριο Τσίπρα είχαν πει ότι το θέμα αυτό για αυτούς είναι σύμβολο και είναι λυμένο θέμα. Τώρα παρατηρούμε ότι ενώ συζητάγαμε περί νομιμότητας όλα αυτά τα πράγματα και τα στοιχεία της παρανομίας της εταιρείας είναι στα χέρια της κυβέρνησης, η κυβέρνηση αδρανεί να πάρει θέση σαφή και να πει είναι νόμιμα, δεν είναι νόμιμα και να ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι λοιπόν εχθές αυτή η συγκέντρωση που έγινε από την πλευρά των κατοίκων και των ανθρώπων που στηρίζουν το κίνημα είναι προαναγγελμένη εδώ και πολλές εβδομάδες. Στην αστυνομία, στα μέσα, παντού, με αφίσες. Και ξαφνικά πριν από τρεις μέρες από την εκδήλωση, δηλαδή στις 2 του μήνα του Απρίλη, οι εργαζόμενοι βγάλαν ένα πολεμικό ανακοινωθέν που προσκαλούν όλους να είναι απάνω στις κουριές όλοι κτλ. Και η αστυνομία δεν ψηλιάστηκε, δεν υποπτεύτηκε ότι αυτό το πράγμα σημαίνει προβοκάτσια και σημαίνει χτύπημα για να λάβει τα μέτρα της. Και έτσι γίνανε αυτά εχθές, μόνο που τα μέτρα που έλαβε η αστυνομία ήταν ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που έπρεπε να πάρει. Πάντως υπάρχει βία, εμείς αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει βία και είναι ανησυχητικό. Η βία είναι καταδικαστέα από όπου και προέρχεται, φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό. Θα έλεγα ότι η βία είναι καταδικαστέα όταν οι αρχές και η διοίκηση και η δικαιοσύνη παίρνει τα μέτρα για να καταστήλει τη βία και να μην την επιτρέψει να βγει. Τότε ναι, βέβαια είναι καταδικαστέα. Όταν όμως ορισμένα πράγματα για να προφυλάξεις το δικαίωμά σου στη ζωή είναι πράγματα τα οποία γίνονται, δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή απειλούμαστε να μην έχουμε νερό από το επόμενο καλοκαίρι. Απειλούμαστε από το επόμενο καλοκαίρι όταν αρχίσει η υπαίθρια εξόρυξη να μην μπορούμε να ζήσουμε εδώ. Λοιπόν, οι επεισόδια θα ξεκίνησαν οι υπάλληλοι της Ελντοράντο, οι οποίοι επιτέθηκαν προς τους διαδηλωτές με τη συνεργασία της αστυνομίας. Το βίντεο είναι καθαρό αυτό, πολύ καθαρό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Με τη συνεργασία της αστυνομίας είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Από χθες το έχω καταγγείλει. Μάλιστα. Το έχω καταγγείλει και επίσημα και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μάλιστα. Και σε διάφορους ραδιοφωνικούς, στο ραδιοφωνικό σταθμό του Σεκόλτινα το έχω καταγγείλει. Το έχω πει και στην κυβέρνηση ότι έτσι ακριβώς έγινε. Το έχω πει στον κύριο Βούτη αυτό, ότι η αστυνομία συνεργάστηκε με τους υπαλλήλους. Και τι σας είπαν από την κυβέρνηση, ο υπουργός, τι σας είπαν? Θα το ερευνήσουν το θέμα? Ότι φυσικά θα το ερευνήσουν. Φυσικά θα το ερευνήσουν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να μην το ερευνήσουν. Μάλιστα. Υπάρχουν και οι αποδείξεις πλέον. Εξάλλου υπάρχουν καταγεγραμμένα σε βίντεο όλα αυτά. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι αυτή η ένταση που έχει προκληθεί στην περιοχή την έχει προκαλέσει κατά την γέννη η Ελντοράντο, η οποία βλέποντας τις κινήσεις της κυβέρνησης και τις εξαγγελίες της ότι αυτή η επένδυση θα σταματήσει, τάχα μου επένδυση, θα σταματήσει όπως και να έχει, γιατί είναι καταστροφή για τον τόπο. Βλέποντας λοιπόν αυτά, η Ελντοράντο έχει βγάλει μπροστά τους εργαζόμενους σαν ασπίδα για να τις χρησιμοποιήσει, να πετύχει τα σχέδιά της. Πείτε μας τι έγινε, παρακαλώ, από τη δικιά σας πλευρά. Όταν πήγαμε εκεί, η ομάδα κουκουλοφόρων και κρανοφόρων μας επιτέθηκαν με σφεντόνες κυνηγητικές, οι οποίες μας πετούσαν μπουλόνια, μας πετούσαν πέτρες, μας πετούσαν κάτι σαν πυροτεχνήματα, εμείς δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτά, κάτι κροτίδες, κάτι μολότοφ, πέτρες. Εκείνη τη στιγμή επενέβη η αστυνομία, έκανε χρήση δακρυγόνων και χημικών, διαλύθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, φεύγοντας από εκεί κάτω, η ομάδα αυτή των διαδηλωτών με τα κράνη και με τις κουκούλες, όπως φαίνονται πάρα πολύ καλά και στα πλάνα που μας πετάνε σφεντόνες και με τις σφεντόνες που μας πετάνε πέτρες και τέτοια, εγκλώβησαν ομάδα εργαζομένων στο χωριό Μεγάλη Παναγία, οι οποίοι ανέβαιναν για να έρθουν στο σημείο που είχαμε πει για τη διαμαρτυρία μας. Εκεί πάλι έγινε σύραξη με τις δυνάμεις της αστυνομίας και της ομάδας αυτών των κουκουλοφόρων. Μετά κατεβήκαμε όλοι οι εργαζόμενοι εκεί και πιο κάτω ήταν αυτή η ομάδα συγκεντρωμένη, οι οποίοι ενισχύθηκαν
από συντοπίτες μας. Οι συντοπίτες μας βέβαια δεν είναι αυτοί που χρησιμοποιούν ούτε τις μολότοφ, ούτε τα κράνη, ούτε αυτά. Και αυτοί οι άνθρωποι από εδώ από τον τόπο μας έχουν και αυτοί τα πρόσωπά τους καθαρά. Είναι τώρα σημαντικό... βλέπουμε όμως συμπλοκή. Στην συμπλοκή φαντάζομαι και οι δύο πλευρές συμμετέχουν. Δεν συμμετέχει μόνο μια πλευρά. Η συμπλοκή από ό,τι βλέπετε είναι με την αστυνομία, δεν είναι εμάς. Εσείς δεν συμμετείχατε στην συμπλοκή, μόνο η αστυνομία. Γιατί η κυρία Ιγκλέση, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλκιδική, κατήγγειλε ότι εσείς οι εργαζόμενοι μαζί με την αστυνομία και μάλιστα η αστυνομία ήταν μαζί με εσάς, χεράκι-χεράκι, επιτεθήκατε πρώτοι. Αυτό καταγγέλει η κυρία Ιγκλέση. Να το αποδείξει η κυρία Ιγκλέση, και αν δεν μπορεί να το αποδείξει, να μην λέει ψέματα. Γιατί λέει πολλά ψέματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν στην επένδυση, οι οποίοι είναι από το Δήμο μας, δεν είναι κουκουλοφόροι. Δεν είναι τρομοκράτες. Έχουν μία ιδέα που, αν θέλετε, ίσως να την έχουν και καλώς, αλλά θα αποδεχτεί από τη δικαιοσύνη το πώς, αν την έχουν καλώς ή όχι. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται να τραυματίσουν και να χτυπήσουν κανέναν άνθρωπο άλλον. Οι κουκουλοφόροι είναι αυτοί που έρχονται από μακριά για να κάνουν αυτές τις ζημιές. Οι γνωστοί άγνωστοι, όπως λέγονται παντού. Και η κυρία Ιγκλέση ήταν από εκεί. Υπάρχουν θέματα νομιμότητας. Όχι. Όπως έχει εργαζόμενος είστε. Ο αναπληρωτής υπουργός, εγώ μεταφέρω ακριβώς τι μου είπε σαν πρόεδρο των εργαζομένων ο αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος κ. Τσιρώνης. Ότι είστε σύνομοι. Έβγαλε και δελτίο τύπου και έγραψε ότι μετά τον έλεγχο, τον οποίο έκανε είναι στη σελίδα του Υπουργείου. Δεν είναι αυτά που λέω εγώ, είναι γραπτά αυτά. Έβγαλε δελτίο τύπου και είπε ότι η επένδυση είναι σύνομη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί. Και σήμερα όμως είχαμε συνέχεια στις εντάσεις, αφού καταγγέλθηκαν φθορές σε δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην Ιερισσό Χαλκιδικής και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ανήκουν σε εργαζόμενους στα μεταλλεία χρυσού, αλλά και ένας προπυλακισμός μεταλλορύχου που κατευθυνόταν στη δουλειά του. Παραπάνω καταγγελίες έρχονται ως συνέχεια των χθεσινών επεισοδίων που σημειώθηκαν στο Χοντρό Δέντρο, με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων εκεί να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.